Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα μου επιτρέψετε πριν την τοποθέτησή μου στις διεθνείς συμφωνίες αυτές τις οποίες συζητάμε να αναφέρω δύο λόγια με αφορμή τη σημερινή ημέρα διεθνής αγγελεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι μια μέρα που με δεδομένες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όπου ένας λαός σφαγιάζεται, που αυτή η εξέλιξη αποτελεί την κορύφωση ενός εγκλήματος εναντίον αυτού του λαού που ξεκίνησε από το 1947 και μετά. Σε όλο τον κόσμο γίνονται εκδηλώσεις συμπαράστασης αυτού του λαού. Η μέρα αυτή στον Παλαιστινιακό λαό σημαδεύεται από την εγκληματική επίθεση του Ισραήλ που κόστισε στη ζωή σε περισσότερους από 15.000 Παλαιστινίους, κυρίως στη Γάζα, εκ των οποίων 6.150 παιδιά, 4.000 γυναίκες, 207 γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, 26 μέλη του Σώματος Πολιτικής Προστασίας, καλή ώρα που συζητάμε σήμερα και θέματά του, 70 δημοσιογράφοι, ενώ επιπλέον υπάρχουν, και είναι τραγικό αυτό, 7.000 αγνοούμενοι πλακωμένοι κάτω από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 4.700 παιδιά και γυναίκες. Η προσωρινή αυτή κεχηρία και έθραυστη η οποία υπάρχει τώρα δεν μπορεί να εφησυχάσει κανέναν και να σκεπάσει αυτό το έγκλημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, συνεχίζοντας τις πολύμορφες εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, εκφράζει αμέριστη τη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων που εμπνέει τη λαϊκή πάλη των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, με τη διαχρονική στήριξη των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και της ελληνικής κυβέρνησης και των συμμάχων τους, εντείνεται η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη περιοχή σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, με κίνδυνο ευρύτερες αναφλέξεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί τον λαό να παραμερίσει τη βρώμικη προπαγάνδα των υποστηρικτών της Ισραηλινής κατοχής και να συνεχίσει σταθερά να εκφράζει ακόμα πιο ενεργά την πολύμορφη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας το καθημερινό έγκλημα της Ισραηλινής κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της, τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967, το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Σε σχέση με τα δύο μνημόνια τα οποία συζητάμε σήμερα, πρώτο, η συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή και ανθρωπογενών καταστροφών. Οι συνεργασίες αυτές συνήθως αποσκοπούν σε αμοιβαία ωφέλη, βελτιώσεις υποδομών εφαρμοζόμενων μεθόδων δράσης κτλ. Και είναι γεγονός ότι η χώρα μας από φυσικές καταστροφές πάει καλά, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση. Είναι πραγματικά μία περιοχή της Ευρώπης που δοκιμάζεται από αυτά. Μόνο εφέτος το καλοκαίρι καίγονταν χωρίς σταματημό τουριστικά νησιά, περιοχές στην Αττική στρατιωτική σημασία, Στεφανοβίκιο, Αγχίαλο, στη Θράκη. Είναι μια πραγματικά πολύπλευρη εμπειρία από υφιστάμενες καταστροφές που κανονικά θα συνεπάγονταν και αντίστοιχη εμπειρία στην αντιμετώπιση τους ή και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για σχεδιασμό πρόληψής τους. Όμως κάθε φορά η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τις γνωστές δικαιολογίες, φορτώνοντας τις ευθύνες στο στρατηγό άνεμο, στις δύσβατες περιοχές, στην κλιματική κρίση κτλ. Το ίδιο έκανε και εφέτος. Πραγματικά δεν υπάρχει
καμία ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική δυσκολία για να εκτιμηθεί, να σχεδιαστεί η ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία. Και όμως αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε, βλέπουμε, υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες και όσες προσλήψεις κι αν γίνουν από αυτές που ανέφερε ο κύριος Υφυπουργός χθες, προφανώς και δεν επαρκούν για να επιτελέσουν το βασικότατο έργο το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν για να μην υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Επίσης, πέρα από τις πυρκαγιές, έχουμε την εμπειρία της πρόσφατης πλημμύρας στην Θεσσαλία. Τι άραγε μπορεί να πει κάποιος σαν προοπτική, αντλώντας συμπεράσματα από αυτή την πλημμύρα? Ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών. Νεκροί, κατεστραμμένες υποδομές, πλημμυρισμένα σπίτια, χιλιάδες, κτηνοτροφικές μονάδες και χιλιάδες στρέμματα, τα οποία είναι άγνωστο πότε θα εκμεταλλευτούν ή θα καλλιεργηθούν. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από όλα αυτά? Ότι αυτή η καταστροφή και αυτή η καταστροφή έχει τη σφραγίδα των διαδοχικών κυβερνήσεων, περιφερειακών τοπικών αρχών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζουν την αναγκαία αντιπλημμυρική προστασία ως περιττό κόστος. Υπάρχει όμως κι άλλη μία διάσταση που δεν θίγει κανένας, σχετιζόμενη με την πολιτική προστασία. Ποια είναι αυτή? Είναι ότι σε όλους είναι μία παράμετρος που δένει την πολιτική προστασία με τις υπεριαλιστικές στοχεύσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Βλέπουμε σε όλους τις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ από το 16 και μετά να μπαίνει ένα πρόταγμα, να βάζει ένα πρόταγμα αυτή η λικοσυμμαχία για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, ζητώντας την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Δεν είναι βέβαια εδώ το ΝΑΤΟ το πυροπόνος για τις ανάγκες του λαού, αλλά για το ότι η πολιτική προστασία στο ΝΑΤΟ διαμορφώνει το πλαίσιο να μπαίνει, να αναμειγνύεται στην διαχείριση νευραλγικών δομών και υπηρεσιών των κρατών μελών της. Αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εμείς απευθυνόμαστε και στον κυπριακό λαό και του λέμε να έχει το νου του. Δεν είναι βέβαια στο ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπερασματικά και για τις δύο συμφωνίες, για τη δεύτερη συμφωνία που σχετίζεται με την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού στην επταγωνιά της Κύπρου και τον εξοπλισμό με την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αυτή τη συμφωνία την υπερψηφίζουμε, την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού, και ψηφίζουμε παρόν λόγω των αναφερθέντων αιτιάσεων για τη συμφωνία που αφορά τη συνεργασία στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή και ανθρωπογενών καταστροφών. Ευχαριστώ.